σε ουσιαστικό διάλογο μεταξύ εκπροσώπων τόσο των παραγωγών γάλακτος όσο και των μεταποιητών εξελίχθηκε η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε ο ΕΛΟΓΑΚ στο πλαίσιο της ζωοτέχνια με θέμα συμβόλαια ζώνη γάλακτος στην ελληνική αγελαδοτροφία. Η εκδήλωση είχε την έμπρακτη στήριξη της Αγκρέντα, ο διευθυντής της οποίας κύριος Γιάννης Πανάγος συντόνισε την κουβέντα. Ο κύριος Πανάγος τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην οικονομία του κλάδου, ενώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η κυρία Ιωάννα Παπά αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κλάδο, προκειμένου να ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών απέναντι στις βιομηχανίες. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και για το ενδιαφέρον σας για αυτή την εκδήλωση. Είμαι ο Γιάννης Πανάγος, διευθυντής της εφημερίδας Αγκρέντα και πήραμε μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΟΓΑΚ, τον ΕΛΟΓΑΚ και τον πρόεδρο, τον κύριο Γεωργούδη, την πρωτοβουλία για αυτή τη συζήτηση, η οποία πιστεύουμε ότι θα φανεί χρήσιμη, γιατί θα επιδιώξει να κινηθεί σε πράγματα που έχουν άμεση σχέση με την δραστηριότητα των συντελεστών αυτού του χώρου. Υπάρχει μια αίσθηση αυτό το καιρό ότι στην Ευρώπη το αγελαδινό γάλα είναι, θα λέγαμε, λειψό, έτσι, και μέσα σε αυτή την ανάγκη που δημιουργείται στην αγορά έχει παρατηρηθεί και μια, έτσι, κάποια βελτίωση των τιμών. Βεβαίως εδώ πάντα είχαμε θέματα, έτσι, κόστος παραγωγής τέτοια που να μην μπορεί κανείς να πει ότι αυτές οι τιμές είναι ικανοποιητικές και πάντα πρέπει να δούμε κάτι καλύτερο, όπως πρέπει να δούμε κάτι καλύτερο βεβαίως και σε ό,τι αφορά τα κόστη παραγωγής, γιατί πολλές φορές που έχω προσπαθήσει να αναπτύξω, έτσι, συζήτηση και επαφή με το αντικείμενο, διαβλέπω ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια τα οποία είτε ατομικά είτε συλλογικά οι αρχηγοί των εκμεταλλεύσεων μπορούν να δουν με μεγαλύτερη προσοχή. Αυτή η ομάδα λοιπόν ασχολήθηκε με διάφορα θέματα. Δεν θα σας κουράσω τώρα γενικότερα τι έκανε. Ένα από τα πράγματα όμως που είπε ότι οπωσδήποτε πρέπει να καταπιαστούν με την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών. Είναι κάτι που όλοι αναγνωρίζουν και όλοι θεωρούν ότι πρέπει να συμβεί. Ο τρόπος που θεώρησε τώρα, θεώρησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούσαν τα εργαλεία μάλλον που είχαν αυτή στη διάθεσή τους για να κάνουν κάτι τέτοιο, ήταν ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα έρθει τώρα να εναρμονίσει όλες τις ενέργειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό που συζητάμε, δηλαδή ενίσχυση διαπραγματευτικής δύναμης, ομάδες παραγωγών, συμβόλαια και διαπαγγελματικές οργανώσεις.